Κύριε καθηγητά, είχατε πει κάποτε ότι η δύναμή μας είναι η γλώσσα και η ιστορία μας. Και ξεκινάω με αυτό γιατί έχω στην άλλη άκρη του μυαλού μου και κάτι που είχε πει, νομίζω στο Harvard, ο Kissinger, ότι οι Έλληνες είναι τόσο ατίθασοι που μπορούμε να τους χαλιναγωγήσουμε ή να τους χειραγωγήσουμε ίσως, αλλοιώνοντας την ιστορία και τη γλώσσα τους. Θέλω να μου πείτε, σήμερα όπως βλέπετε τα πράγματα στη χώρα μας, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο αλλίωσης? Θα σας έλεγα πρώτα-πρώτα ότι όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά κάθε λαός, αν χάσει τη γλώσσα του, επειδή η γλώσσα συνδέεται άμεσα με τη σκέψη και η σκέψη με τον κόσμο κάθε λαού, αυτομάτως κάθε μείωση στη γλώσσα, κάθε πτώση της ποιότητας σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι μείωση στην ικανότητά μας να σκεφτόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο για τα ελληνικά, για κάθε γλώσσα ισχύει αυτό. Τώρα, τα ελληνικά έχουν ένα προνόμιο να είναι μία γλώσσα καλλιεργημένη, γιατί δεν είχαν όλες οι γλώσσες έναν Αριστοτέλη, έναν Πλάτωνα, έναν Όμηρο, έναν Θουκυδίδη και ούτε είχαν τον Ρωμανό το Μελωδό, ούτε τους νεότερους, τον Κοραή και όλους αυτούς τους μεγάλους. Λοιπόν, έχουμε το προνόμιο μιας καλλιεργημένης γλώσσας. Επομένως, και βεβαίως μιας ιστορίας, ας μην μπω στο θέμα αυτό, ως γλωσσολόγος, ας μείνω στη γλώσσα. Επομένως, αυτή η γλώσσα είναι μία δύναμη, αλλά συγχρόνως είναι και η αδυναμία μας, εάν δεν την μαθαίνουμε σωστά και πάνω απ' όλα, αν δεν θεωρούμε τη γλώσσα μας και ιδιαίτερα την ελληνική γλώσσα ως αξία. Δηλαδή, ότι πρέπει να αφιερώσω χρόνο να την μάθω και επίσης η ενασχόληση με τη γλώσσα είναι έργο ζωής. Δεν είναι υπόθεση μόνο του σχολείου. Βεβαίως το σχολείο μαθαίνουμε. Δεν είναι υπόθεση του τι διαβάζω μόνο ή του τι ακούω. Βεβαίως αυτά παίζουν ρόλο σε όλη μας τη ζωή. Ασχολούμεθα, αν ασχολούμεθα και αν μας ενδιαφέρει, εφόσον βλέπουμε τη γλώσσα ως αξία, με την καλλιέργεια, τον εμπλουτισμό της γλώσσας μας. Άρα, αυτό το κεφάλαιο που είναι η ελληνική γλώσσα, πρέπει να το υπηρετήσουμε σωστά και να το αξιοποιήσουμε. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα που δεν είναι το γλωσσικό, αυτό έχει λυθεί. Είναι ένα πρόβλημα ποιότητας γλώσσας. Αξιακό δηλαδή. Αξιακό και σπέβδω να πω ότι αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Παραπονούνται οι Άγγλοι για τα αγγλικά τους, οι Γάλλοι για τα γαλλικά τους, οι Γερμανοί για τα γερμανικά τους. Άρα είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα που έχει σχέση με τον καταιγισμό των πληροφοριών που δέχεται ο νέος άνθρωπος, που δεν έχει το χρόνο ή δεν θέλει ή νομίζει ότι δεν μπορεί να επεξεργαστεί αυτή την πληροφορία και γλωσσικά, και επομένως περνάμε να έχουμε μία προχειρότητα, άρα και μειωμένη ποιότητα στο λόγο μας. Πιστεύετε ότι η νέα γενιά είναι λιγότερο μορφωμένη από ότι οι παλαιότερες γενιές των παππούδων, των μπαμπάδων μας? Υπάρχει ένα οξύμορο. Είναι περισσότερο μορφωμένη και λιγότερο καταρτισμένη. Δηλαδή, ενώ σε πληροφορίες, γνώσεις έχει περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν, ως γνώση, δηλαδή ουσιαστική, αφομοιωμένη, ουσιαστική, έχουν μικρότερη γνώση και γλωσσικά έχουν μικρότερη ικανότητα. Ξαναλέω ότι η έμφαση που έδιναν οι παλαιότεροι στη γλώσσα δεν υπάρχει πια σε μεγάλο βαθμό. Γιατί κυνηγάμε την πληροφορία, κυνηγάμε το χρήσιμο και η χρησιμοθυρία ποτέ δεν ήταν καλός παράγων. Ο δικός μας ο Ελίτης έχει πει ότι για τη γλώσσα δεν ισχύει
το τι είναι χρήσιμο και το τι είναι ωφέλιμο, εκεί πρέπει να κοιτάξουμε την ουσία της γλώσσας. Μήπως φταίει και η βάση της παιδείας των νέων, δηλαδή μήπως στα σχολεία τελικά δεν πετυχαίνεται με τις αλλαγές συνέχεια στα θέματα παιδείας, στις πανελλαδικές εξετάσεις, στο σύστημα γενικά της εκπαίδευσης, της βασικής εκπαίδευσης, με τις συνεχόμενες αλλαγές, μήπως τελικά αυτό ευθύνεται στο ότι ουσιαστικά η νέα γενιά δεν είναι όπως ήταν οι παλαιότερες γενιές? Το σύστημα της εκπαίδευσης είναι αλήθεια ότι είναι κύριος παράγων για την ποιότητα, την καλή ή την κακή που έχουμε στην εκπαίδευση. Και επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή, έμφαση και δουλειά στο εκπαιδευτικό σύστημα και το αλλάζουμε συνεχώς ανάλογα με την κυβέρνηση, ανάλογα με τον Υπουργό Παιδείας και το αλλάζουμε πρόχειρα και το αλλάζουμε χωρίς να έχουμε μελετήσει τα πράγματα και να έχουμε εμβαθύνει. Και χωρίς να είμαστε και εκπαιδευτικοί, έτσι, και οι περισσότεροι Υπουργοί Παιδείας δεν είναι εκπαιδευτικοί. Χωρίς να είμαστε εκπαιδευτικοί, χωρίς να ξέρουμε τα θέματα. Δηλαδή ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας μέχρι να μάθει τα θέματα της παιδείας και της εκπαίδευσης έχει φύγει. Και έχει προσπαθήσει απλώς να κάνει ορισμένες αλλαγές. Αυτό το ζούμε συνεχώς. Επομένως, πάσχει το σύστημα της εκπαίδευσης και λόγω των αλλαγών, αλλά πάσχει και δομικά. Δηλαδή, έχουμε δώσει την έμφαση που χρειάζεται στη διδασκαλία της γλώσσας? Όχι. Στη διδασκαλία των μαθηματικών που είναι ο άλλος μεγάλος πυλώνας? Όχι. Υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες.